Ψάνονται. Για να συνδεθούμε με τον πρώην πρόεδρο του ΕΚΑΒ και χειρούργο Παναγιώτη Τζανετή να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται με την πανδημία. Κύριε Τζανετή, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ο καιρός ζεσταίνει, τα εμβόλια αυξάνονται, οι εμβολιασμοί μάλλον αυξάνονται, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε επικίνδυνες συμπεριφορές. Κόσμος σηκώνεται και φεύγει από την Αθήνα για Πάσχα και η Αθήνα είναι ουσιαστικά έχει τα περισσότερα κρούσματα. Από όλα τα κρούσματα στη χώρα, τα μισά είναι στο λεκανοπέδιο. Κοιτάξτε, γενικά τα επιδημιολογικά νέα είναι σχετικά καλά. Δηλαδή, εδώ και 20 μέρες έχουμε περάσει την κορυφή και τα κρούσματα συνεχίζουν να πέφτουν. Αργά, βέβαια, περίπου κατά 5% κάθε εβδομάδα. Αυτό έχει ήδη εκφραστεί και στις εισαγωγές και στις διασωληνώσεις και από αυτή τη βδομάδα ευελπιστώ ότι θα το δούμε και στους θανάτους. Ότι θα έχουμε μείωση δηλαδή και στους θανάτους. Αυτό δεν είναι λόγος βέβαια για πρώιμη χαλάρωση, γιατί όπως έγινε στην Κύπρο, μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει σε υποτροπή. Θα έλεγα μάλιστα ότι μια ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι σήμερα σαφώς χειρότερη από την Αττική, και εκεί επίσης οι ζέστες βραδυπορούν. Γιατί μη γελιάζετε, κύριε Μαραβελίδη, την κάμψη του τρίτου κύματος την επέφερε ο ήλιος. Συνέβαλε βέβαια και το ψηλό ποσοστό πλέον ανθρώπων που έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό, το οποίο εγώ το υπολογίζω γύρω στο 25%. Και 25% του συνολικού πληθυσμού λέτε? Ναι, νομίζω ότι έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τον ιό, είτε έχουν νοσήσει είτε ήταν ασυμπτωματικοί. Και επίσης έχουμε και το λιγότερο από το μόλις 7% της τεχνητής ανοσίας από τον μέχρι τώρα εμβολιασμό. Αν δεν έχουμε κάποια μαζική χαλάρωση, θεωρώ ότι είμαστε στο τέλος της περιπέτειας, μιας και το καλοκαίρι θα υπάρξει. Τι εννοείται μαζική χαλάρωση? Γιατί είδαμε εδώ τα κορονοπάρτι με χιλιάδες ανθρώπους σε διάφορες πλατείες σε όλη τη χώρα. Βλέπουμε τους ανθρώπους που προσπαθούν να φύγουν να κάνουν Πάσχα στο χωριό τους και φεύγουν από τις μεγάλες πόλεις. Αυτό δεν είναι μια μεγάλη χαλάρωση? Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές η συμμόρφωση του ελληνικού πληθυσμού, συγκρίνοντας με το τι συνέβη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, νομίζω ότι ήταν καλή. Θα έλεγα μάλιστα ότι πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι στην Ελλάδα είχαμε την πιο σκληρή περιοριστική πολιτική εν σχέση με τις άλλες. Ουσιαστικά είχαμε μόνο περιοριστική πολιτική, δεν πήραμε άλλα μέτρα δηλαδή. Στα χαρτιά, γιατί ήταν τα lockdown με κίνηση στους δρόμους. Ναι, ήταν lockdown που μετά από τόσους πολλούς μήνες δεν θα μπορούσε κανείς να απέτησε να είναι και περισσότερο αυστηρά ίσως. Αλλά θέλω να πω ότι άλλα μέτρα όπως επιδημιολογική παρατήρηση, όπως τις αλλαγές που χρειαζόταν στα μέσα της συγκοινωνίας ή στους εργασιακούς χώρους, δεν τα είχαμε. Ουσιαστικά περιοριστήκαμε στο ότι θα επέφερε το lockdown. Μάλιστα. Και ας αφήσουμε μια στιγμή όλα αυτά της πανδημίας που αφορούν τα στοιχεία που βγαίνουν μέσα από τον ΕΟΔΗ, κρούσματα, θάνατοι, διασωληνωμένοι. Να σας ρωτήσω και πέντε πράγματα, γιατί μεγάλη συζήτηση έγινε για όλο αυτό, για το ακαταδίωκτο. Ότι χρειάζεται να προστατευτούν οι λοιμοξιολόγοι ή όποιοι άλλοι τέλος πάντων από ενδεχόμενες δικαστικές ή τέλος πάντων νομικές διαδικασίες που θα μπορούσαν να φέρουν εμπόδια στην ομαλή λειτουργία του συστήματος. Πιστεύετε ότι αυτό ήταν η προτεραιότητα? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρόκειται για μία ακόμα επικοινωνιακή τρίπλα, θα λέγαμε. Όλη η Ελλάδα δύο μέρες τώρα συζητάει αν δικαίως ή αδίκως αμνηστεύτηκαν οι λοιμοξιολόγοι, δεχόμενοι έτσι πλαγίως ότι αυτοί αποφάσιζαν. Περνάει δηλαδή από την πίσω πόρτα το γνωστό αφήγημα ότι η κυβέρνηση έκανε ανιδιωτελώς αυτό που οι κορυφαίοι και αγνωσμένης αξίας κτλ. Της έλεγαν. Ουδέν ψευδέστερο. Στην πραγματικότητα καμία τέτοια ασυλία δεν χρειαζόταν οι γνωματεύοντες, δεν κινδυνεύουν ως τέτοιοι από αστικές αγωγές, ούτε και τους μήνυσε κανείς, ακόμα και όταν είπαν τα πιο ακραία πράγματα, όταν είπαν για την θεία μετάληψη, για τον αριθμό των μαθητών ανατάξη κτλ. Τις μηνύσεις και τις αγωγές εστρώνε οι μάχημοι. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να θεμελιωθεί εξάλλου σε αυτόν που γνωματεύει ο δόλος. Ο μόνος που άκουσαν να τους κατηγορεί για δολιότητα ήταν ο κ. Γεωργιάδης, όταν τους κατηγόρησε ότι επίτηδες αδικούν τα κέντρα αισθητικής για να ωφελήσουν τους δερματολόγους. Στην προσπάθειά της αυτή πάντως στην επικοινωνιακή κυβέρνηση να διασφαλιστεί ότι δεν θα είναι μάρτυρες αυτοί οι άνθρωποι και όχι κατηγορούμενοι, υπήρξε και πάλι αδίσταχτη. Δηλαδή υπονόμευσε πλήρως την όποια εμπιστοσύνη είχε απομείνει,
ομολογώντας κοινικά ότι έχει και παραέχει πράγματα να κρύψει και ότι διαθέτει μάλιστα την ισχύ για να το κάνει. Συμπαρασύρει έτσι στην καχυποψία και τη δυσπιστία και αυτό που καλώς ή κακώς αυτοί οι άνθρωποι συμβολίζουν, δηλαδή την επιστήμη. Επίσης έδειξε και μια αντίληψη ιδιοκτήτη για τους θεσμούς. Μετά την άρνηση δημοσιοποίησης, δηλαδή των πρακτικών, με αυτή την πρόβλεψη περί μη κατάθεση των εμπειρογνωμόνων, ουσιαστικά αρνείται την πρόσβαση ακόμη και στη δικαιοσύνη. Ο λόγος είναι η προστασία των αληθινά υπεύθυνων, δηλαδή των πολιτικών. Τόση διαφάνεια, τόση Ευρώπη. Αναφέρεστε σε πράγματα τα οποία μπορεί να έχουν γίνει και να μην θέλουν να βγουν στο φως στις επόμενες μέρες, ενδεχόμενως σε μια άλλη κυβέρνηση, ή ναι, πράγματα τα οποία όλοι ξέρουμε και αφορούν δηλώσεις ή κατευθύνσεις που δόθηκαν. Προφανώς κάποιος καλύπτει τα νότα του, αν και όταν οι πολιτικές καταστάσεις αλλάξουν. Αυτή που σήμερα είναι σιωπηλή, σε άλλες συνθήκες είναι σαν να είχε νομοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι όποιος έχει γνωρίσει τον Γκαλογρίτσα δεν θα μπορεί να καταθέσει. Mm-hmm. Αλλάζουν αυτά τα πράγματα και κάποιοι παίρνουν τα μέτρα τους και για αυτή την περίπτωση. Κύριε Τζανετή, ακριβώς, και για να κλείσουμε, και θέλω να σας ρωτήσω κιόλας από εδώ και πέρα αν είστε αισιόδοξος για την πορεία της μάχης κατά του κορονοϊού. Κοιτάξτε να δείτε, ναι, νομίζω ότι τώρα όταν έχεις 10 μπορεί να φτάσουν και 13.000 νεκροί, οπωσδήποτε δεν μπορεί να πει κανείς ότι πέτυχες. Ειδικά μάλιστα όταν τις 6 ή 7.000 από αυτές τις δέχτηκες στις καθυστερήσεις. Ενώ δηλαδή ήδη είχε έρθει το εμβόλιο, είχε ήδη βρεθεί το εμβόλιο. Ωστόσο δεν πάβουν αυτοί οι άνθρωποι να είναι λίγοι, με την έννοια ότι είναι περίπου 1 στους 1.000. Άρα και για τους υπόλοιπους όλος αυτός ο θάνατος σε δεύτερο πρόσωπο τι ήτανε? Ήτανε μια αφόρητη κλεισούρα ή ήτανε μια ανθρώπινη τραγωδία? Αν τέλος πάντων όλοι αυτοί οι θάνατοι, 10.000 από την COVID και άλλοι 20 περίπου από τις άλλες νόσους, αφού εμείς τη γλιτώσαμε, δεν υπάρχει πρόβλημα, τότε πρόκειται απλώς περί κτηνοδίας. Καλά κάνετε και επισημαίνετε το γεγονός ότι ενώ κάποιοι άλλοι ήταν ο ένας πάνω στον άλλον σε πλατείες και γλεντούσανε, πολύ κοντά τους σε νοσοκομεία ήταν άνθρωποι που πεθαίναν από τον κορονοϊό, ήταν άνθρωποι που δίνανε μάχη για τη ζωή τους και δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν και το καταφέρνανε μόνο επειδή είχαν μηχανική υποστήριξη. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση σε αυτή την περίοδο σολάρισε όσον αφορά την ιδιοτέλεια, την εξαπάτηση, την κατεδάφιση κάθε εμπιστοσύνης, όμως. Παρόμοια και το ΕΣΥ δεν μπόρεσε να οργανωθεί ούτε και τώρα. Το Πανεπιστήμιο επίσης έδειξε μεγάλο έλλειμμα σοβαρότητας και κύρους. Ο ιδιωτικός τομέας έδειξε ότι εχθρεύεται την επίγουσα ιατρική. Ακόμα και οι γενιές, όπως λέτε, δείξανε έλλειμμα συμμαχίας και αλληλεγγύης. Και τέλος, για να είμαι και απολύτως ειλικρινής, και η αντιπολίτευση δεν κατάφερε να εμποδίσει γεγονότα που δεν έπρεπε να έχουν συμβεί. Όταν δεν ασχολείται με τα εσωτερικά της, πατούσε διάφορες πεπονόβλουδες και γενικά δεν έπεισε ότι μπορεί να εγγυηθεί ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο ως θεμέλιο ενός σύγχρονου κράτους, στήριγμα του πολίτη στα δύσκολα. Και με αυτό θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση που είχαμε απόψε στο Δελτίο. Καλό βράδυ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σας. Τώρα να επιστρέψουμε στη Δήμητρα Βυθοπούλου.